Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε, βέβαια είναι ένας συνηθισμένος όρος στην κοινωνία όταν κάποιος παρουσιάζει ένα πρόβλημα ή μια δυσλειτουργία να το απονέμουμε με τον τίτλο ασθενής, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι στο χώρο των νευροεπιστημών πλέον, όπου ένα από τα δυνατά της εργαλεία είναι η νευροανάδραση, δεν μιλάμε πλέον για ασθενή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αποκλίνει από τις αναμενόμενες ηλεκτρικές τιμές, να το πούμε έτσι και να το εξηγήσουμε, και κατά συνέπεια πάμε σε εκπαίδευση και όχι σε θεραπεία. Η νευροανάδραση λοιπόν είναι ένα εργαλείο που μας το έδωσαν οι νευροεπιστήμες και αυτές πρώτες βρήκαν ότι ό,τι και αν συμβαίνει αυτή τη στιγμή από θέματα ψυχικών αντιδράσεων, συμπεριφοράς, χαρακτήρα, μέχρι προβλήματα οργανικά, οφείλεται στο πώς έχει συνηθίσει από πάρα πάρα πολύ μικρή ηλικία ένας εγκέφαλος να λειτουργεί ηλεκτρικά και χημικά. Γνωρίζω, έχοντας λοιπόν πολύ υψηλή τεχνολογία στα χέρια μας, μπορούμε πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια να δούμε αυτές τις ηλεκτρικές διεργασίες του εγκεφάλου και αναλόγως μετά να εκπαιδεύσουμε με πολύ υψηλή τεχνολογία πάλι τον εγκέφαλο. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω εδώ ότι ήδη εδώ και 25 περίπου χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια η οποία ήδη αποδίδει πλέον καρπούς και η προσπάθεια αυτή στηρίζεται πάνω στο επόμενο βήμα των νευροεπιστημών που λέγεται Psycho-Neuro-Immunology, να το πούμε λίγο στα ελληνικά, ψυχο-νεύρο από τους νευρώνες, ανοσοποιητικολογία. Δηλαδή έχουν βρει πια τη μεγάλη σχέση των ηλεκτρικών φορτιών με το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα πια που γίνεται, γιατί θα μας δώσει πάρα πάρα πολλές λύσεις. Είναι κάποιοι προβληματισμοί μέσα στην ημέρα, όπως να ξεκινήσουμε από μικρά παιδιά με διάσπαση προσοχής, με δυσλεξία, με υπερκινητικότητα, να προχωρήσουμε σιγά σιγά στους μεγάλους με άγχος, με πανικούς, ιδιαίτερα με πονοκεφάλου στάσεις ή ημικρανίες. Στις ημικρανίες τα αποτελέσματα της νευροανάδρασης είναι εκπληκτικά. Καταθλίψεις, προβλήματα ανοσοποιητικού συστήματος, προβλήματα στον ύπνο, στη μνήμη. Όλα αυτά οφείλονται στο πώς τα δίκτυα του εγκεφάλου από μικρή ηλικία έχουν συνηθίσει να λειτουργούν. Εμείς λοιπόν με μη επεμβατικό τρόπο, και πρέπει να τονιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν στέλνουμε κάτι στον εγκέφαλο, απλά βοηθάμε τον εγκέφαλο με υψηλή τεχνολογία να κάνει γυμναστική και να εκπαιδεύσει τα κύτταρά του να δουλέψουν με τον αναμενόμενο ηλεκτρικό τρόπο. Συνέβη αυτό, άρα έχουμε σωστή χημεία του εγκεφάλου, άρα έχουμε άμεση βελτίωση έως εξάλληψη, ας το πούμε έτσι, των συμπτωμάτων, των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε. Αναφέρατε πριν να ξεκινήσουμε, είπατε από παιδιά. Άρα ναι, σημαίνει ότι απευθύνεστε και σε νεαρά άτομα, είπατε, και από βρεφική ηλικία. Βεβαίως. Δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω, αφού είπατε και άγχος, να συνδέσουμε όλα αυτά τώρα με τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και το μόνο που κυριαρχεί είναι το άγχος. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο μπαίνει σε κατάσταση εξετάσεων, σημαίνει ότι θέλει το βέλτιστο, για να μην πούμε το maximum, αλλά το βέλτιστο της μνήμης του την ώρα που το χρειάζεται. Όταν λοιπόν έχουμε κάποια άτομα τα οποία είναι αγχωμένα είτε από το περιβάλλον είτε και ο εγκέφαλος κατά ένα τρόπο είναι έτοιμος, δηλαδή έχουμε πρόσφορο το έδαφος για να έχουμε αγχωμένα άτομα, τότε καταλαβαίνετε ότι ο εγκέφαλος θα ασχοληθεί με το άγχος του. Γιατί όταν λέμε άγχος στην επιστήμη εννοούμε την κατάσταση απειλής που βιώνει το άτομο. Άρα αυτοματοποιημένα ο εγκέφαλος θα ασχοληθεί με την απειλή. Επίσης πρέπει να τονίσουμε στους γονείς ότι ο εγκέφαλος είναι ένα εκπληκτικό όργανο, αλλά πάμπολες φορές μπερδεύει τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό. Γι' αυτό και θα δείτε όλοι μέσα στην καθημερινότητα
ότι φοβόμαστε το μέλλον, κάτι που δεν υπάρχει. Το παρόν το αντιμετωπίζουμε κανονικότατα. Αλλά όταν βάλουμε ένα άτομο σε τέτοια απειλή, αυτοματοποιημένο, όπως είπαμε, ο εγκέφαλος θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την απειλή, αλλά δεν θα μπορέσει να δουλέψει βέλτιστα σε δύο καταστάσεις. Η μία είναι η συγκέντρωση και η άλλη είναι να ανασύρει μνήμες. Επομένως, μέσα από την νευροανάδραση μπορούμε να δώσουμε στο άτομο την ευκαιρία έτσι ώστε να μάθει στα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου του να μην μπαίνουν σε κατάσταση απειλής τόσο εύκολα. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό της εκπαίδευσης μέσω της νευροανάδρασης. Όμως ένα άλλο κομμάτι που θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο οι γονείς και όλοι μας, είναι το θέμα της διατροφής. Και είναι το θέμα της διατροφής όχι για να έχουμε ένα ωραίο σώμα, αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου στις νευροεπιστήμες. Αυτό που μας απασχολεί στις νευροεπιστήμες όμως είναι να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο έτσι ώστε το τείχος προστασίας που έχει προς τα νευρικά κύτταρα να είναι ισχυρό και να μην αφήνει να περνάνε μέσα διάφορες τοξίνες ή μικρόβια ή οτιδήποτε που αναγκάζουν τον εγκέφαλο να κουραστεί πάρα πολύ. Άρα δεν θα μου αποδώσει εκεί που πρέπει. Βασικό κομμάτι επίσης είναι ο ύπνος. Καλύτερα να κοιμηθούν περισσότερο και να διαβάσουν λιγότερο παρά το αντίστροφο. Και ένα τελευταίο που θέλω να τονίσω σε όλους τους μαθητές και πραγματικά παίζει σπουδαία σημασία. Όταν κάθονται να διαβάσουν, η στάση του σώματός τους να μοιάζει, να μιμείται τη στάση ακριβώς που θα έχει την ώρα που γράφει εξετάσεις. Γιατί αν είναι ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι με τη μουσική να ψιλοπαίζει λίγο και να διαβάζει, τότε ένα συγκεκριμένο τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται υπόκαμπος θα καταγράψει το σκηνικό. Το σκηνικό δεν είναι μόνο το διάβασμα. Είναι το κρεβάτι, είναι το ξαπλωμένο σώμα, είναι η μουσική. Όταν λοιπόν θα φτάσουμε στην διαδικασία του να γράψει εξετάσεις, εκείνη την ώρα ο οργανισμός θα προσπαθήσει να κάνει ανάκληση συνολικής μνήμης. Αλλά θα κάθεται. Επομένως, θα ζοριστεί περισσότερο το άτομο. Και όταν ζορίζεται περισσότερο ο εγκέφαλος, τότε μπαίνει σε μια κατάσταση άμυνας, δηλαδή ξανά άγχος. Βοηθάμε το άτομο, ας το παρομοιάσουμε με αυτοκίνητο. Ενώ τρέχει με 150 χιλιόμετρα να έχει μέσα την έκτη ταχύτητα και όχι την τρίτη. Αυτό έτσι απλά. Για να γίνει σε όλους κατανοητό. Άρα είναι όπως παντού στον κόσμο λέγεται ένα δώρο Θεού. Ένα χρυσό εργαλείο που ανακαλύφθηκε τυχαία πριν 60 χρόνια. Μέσα στη NASA και από εκεί και πέρα το πήραν οι νευροεπιστήμες και το έχουν αναδείξει σύμφωνα με το FDA και σύμφωνα με τον Οργανισμό Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, το νούμερο ένα εργαλείο για αντιμετώπιση από άγχος, από διασπάσεις, από ημικρανίες κτλ.